Είναι ο Χρήστος Βελώνης. Χρήστο, τι κάνεις? Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Γεια σας παιδιά, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Χρήστο, μέχρι τα βαθιά σου γεράματα θα σε ακολουθεί, αυτό το ξέρεις, έτσι? Είχα πει κάποτε ότι εύχομαι να ήταν το τελευταίο, αλλά βλέπω όπως πάνε τα πράγματα, ότι μάλλον εντάξει, έχει εξασφαλίσει το κατά 90% εμένα την άνοδο, αλλά πρέπει να υπάρξει μια σταθερότητα στα επόμενα χρόνια στη Super League. Νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να το πράξει, γιατί το προηγούμενο διάστημα, ναι, οκ, αγωνιστικά η ομάδα ταλαιπωρήθηκε, αλλά τουλάχιστον λες ότι είχε ένα αντιστάθμισμα αυτό, το να αποτιναχθεί από την πλάτη της το οικονομικό βάρος. Άρα θεωρητικά επιστρέφει με δυνατότητες να κάνει σωστές επιλογές και να προχωρήσει προς τα μπρος. Εντάξει, αυτό φάνηκε παιδιά από την αρχή της χρονιάς. Φάνηκε, η ομάδα είχε μια δυναμική η οποία υπερτερούσε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, εκτός από μία-δύο που μπορούν και την ακολουθούν, όπως Όφη, Παναχαϊκή. Και στα μάτς που παρακολούθησα, όχι ότι ήταν ποιοτικά καλύτερες οι ομάδες αυτές από την δική μας την ομάδα, απλά σας έχω πει ότι άπειρες φορές όταν έχουν αντίπαλο τον Άρη απέναντι, όλοι μεταμορφώνονται και θέλουν να κερδίσουν την ομάδα αυτή που λέγεται Άρης. Είναι ένα παράδειγμα, ξέρεις, ο Παναγιάλης, με τον οποίο θα παίξει την Κυριακή η ομάδα, γιατί στο μάτς του πρώτου γύρου, ας πούμε, έκανε... Έχω παίξει και στον Πανηγιάλη ένα χρόνο και ξέρω πως είναι και η ατμόσφαιρα. Όταν παίχτηκε και ντέρμπι με την Παναχαϊκή, υπήρχε ένας πυρήνας πολύ εντυπωσιακό πράγμα. Δηλαδή υποδέχονται όλες τις ομάδες μεγάλες, θέλουν να τις υποδεχτούν ώστε να κερδίσουν κάτι, όφελος και των παιχτών και του συλλόγου. Φυσικά, να γράψει την ιστορία ότι κέρδισε τον Άρη. Φυσικά. Στο σκεπτικό το δικό σου, Χρήστο, λες ότι η ομάδα πρέπει να είναι σοβαρή και σταθερή. Και προφανώς έτσι πρέπει να είναι και έτσι θα είναι, νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Το να κυνηγήσει την πρώτη θέση στο κομμάτι που την αφορά, δηλαδή να κυνηγήσει μόνο νίκες ως το τέλος και να περιμένει 1,5 εντός εισαγωγικών στραβοπάτημα του Όφη για να πάρει την πρωτιά. Εντάξει, δεν είναι δευτερεύον. Δεν λέει και πολλά, ναι. Δεν με αποσχολεί τόσο πολύ. Εμένα ήταν το κίνητρο και η δυναμική του κόσμου που έδωσε τον πυρήνα ότι είμαστε εδώ, ότι θα επιστρέψουμε, πρέπει να είμαστε Super League. Αυτός ο σκοπός και ας είναι η ομάδα και δεύτερη και τρίτη. Θα προτιμήσω να πάρω ένα πρωτάθλημα στη Super League. Να, καλά, να κυνηγήσω. Παρά να πάρω ένα πρωτάθλημα στη Football League. Είναι χωρίς να μειώσω την κατηγορία. Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί μιλάμε για τον Άρη. Έτσι είναι και, έτσι, και πολύ καλά κάνεις που το λες. Έτσι ακριβώς. Δεν θέλω. Το κίνητρο είναι το αίτητο για μένα. Αν μπορούν τα παιδιά να κρατήσουν το αίτητο, θα το χαρώ πάρα πολύ. Θα είναι μια επιτυχία τεράστια. Τώρα όσο για την πρώτη θέση, ειλικρινά δεν με αποσχολεί καθόλου. Εγώ θέλω την ομάδα να επιστρέψει στη Super League. Δεν αργεί ο καιρός, Χρήστο, που θα γίνουν και οι επιλογές για τα παιδιά που θα συνεχίσουν από τον κορμό που υπάρχει στην ομάδα. Το διαμορφωμένο σκηνικό είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις με τον Πλατέλα και τον Σόουζα σε εξέλιξη. Φαίνεται ότι κάποιοι παίκτες με πρώτους από το νίνι ρόστερ, τον Αλέξανδρο τον Αναγνωστόπουλο, τον Μάνο τον Τζανακάκη, τον Μάρκο τον Ντούνι, θα δεχτούν προτάσεις για να επεκτείνουν τη συνεργασία με την ομάδα. Είναι υποχρεωμένος ο Άρης να πάει σε αναβάθμιση του ρόστερ, δεν το συζητάμε, αλλά σε ποιο βαθμό, σε ποια έκταση κατά την εκτίμησή σου θα έπρεπε να το κάνει? Αυτό είναι το πιο σωστό, πιστεύω, πρέπει να κάνει η διοίκηση. Πρώτα να μιλήσει με τα παιδιά που είναι στο υπάρχον υλικό, που πιστεύουν ότι μπορούν να ακολουθήσουν την επόμενη κατηγορία, γιατί είναι πολύ δύσκολη. Και το όσο βαριά και η φανέλα φέτος, του χρόνου θα είναι ακόμα πιο βαριά, όταν θα αντιμετωπίσεις όλες τις ομάδες που διεκδικούν εξόδους στην Ευρώπη, πρωτάθλημα. Πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα. Πιστεύω εγώ ότι χάσαμε ένα κομμάτι το οποίο πίστευα ότι το Δεκέμβριο με Γενάρη θα κινηθεί η ομάδα σε 3-4 ποδοσφαιριστές. Να είχαν έρθει ήδη στην ομάδα και να πλαισιώσουν την ομάδα ώστε να ο κορμός αρχίζει να χτίζεται, να κερδίζουμε χρόνο. Ναι. Εντάξει, ίσως δεν γνωρίζω εγώ, γνωρίζουν οι υπεύθυνοι γιατί δεν έγινε, ίσως έχουν άλλες λύσεις. Γιατί αυτό το λάθος έγινε και τις προηγούμενες φορές. Και το πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να έχει 3-4 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούσαν να σταθούν και στη Super League, χωρίς να θέλω να μειώσω κανένα παιδί από αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή στη Football League. Εύχομαι να πετύχουν, να μείνουν όλοι, να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι πρωταγωνιστές, να βοηθήσουν την ομάδα
αλλά πιστεύω ότι ήθελε μια μικρή ενίσχυση ομάδα το Δεκέμβριο, όχι για την κατηγορία να βγούμε φέτος, ώστε η ομάδα να έχει με αυτό το ρόστερ που υπάρχει, με τις 3-4 προσθήκες, ένα να μειώσει λες τον αριθμό και να μειώσει και τον αριθμό των παρεμβάσεων που θα κληθεί να κάνει το καλοκαίρι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται το καλοκαίρι ξαφνικά να πάμε για να πάρουμε 15 και ας πούμε ελάτε εδώ, ο Άρης είναι αυτός, είναι αρνητική, πρέπει να παίξετε. Mm-hmm. Κατανοητό. Ωραία. Χρήστο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Και εγώ να σε ευχαριστήσω, παιδιά. Χάρηκα πολύ. Να σε καλά, Χρήστο. Να σε γερός, να σε γερός. Καλό Χρήστο. Απόγευμα, υπομονή. Εμείς περιμένουμε. Πιστεύω άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Να στηθούμε στο γήπεδο, να γεμίσει το γήπεδο, να επιστρέψει η ομάδα εκεί που ανήκει και να είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο και να πρωταγωνιστούμε. Άντε με το καλό. Να σε καλά, Χρήστο. Να σε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Αρένα 89,4.